Γεια και καλώ ήρθατε στα Crypto νέα. Σήμερα, 21 Ιανουαρίου του 2023 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Και εμεί θα ξεκινήσουμε από το Discord και θα πάμε σε Discord Robot, το οποίο χακαρίστηκε για 16,5 εκατομμύρια δολάρια και αυτό το λόγο θα κλείσει τι υπηρεσίε του. Και αναφέρομαι στο Non-Trading, το οποίο ήταν ένα μποτάκι στο Discord που να κάνει αλλαγέ με κρυπτο και NFT, που όπω είπα το χάκαραν. Και γι' αυτό το λόγο θα κλείσει τι υπηρεσίε του. Και όσοι είστε κάτοχοι διακριτικών, έχετε περιθώριο 30 ημερών για να τα διεκδικήσετε Πίσω, πριν το ποτάκι βγει εκτό λειτουργία πλήρω. Εμεί από το Discord θα πάμε και στα ανταλλακτήριά μα και θα πάμε στην Coinex. Όπω ξέρετε, χακαρίστηκε για 70 εκατομμύρια δολάρια καθώ οι hacker τη χάκαραν 4 ζεστά πορτοφόλια τη. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο το ανταλλακτήριο είχε κλείσει τι αναλήψει. Τώρα μαθαίνουμε ότι το ανταλλακτήριο θα ανοίξει πάλι τι αναλήψει εφόσον τι είχε κλείσει για περισσότερο από μία εβδομάδα. Και από ό,τι λέει θα αναπτύξει ένα νέο σύστημα πορτοφολιών ώστε να διευκολύνει τη δραστηριότητά του και να αυξήσει προφανώ και την ασφάλεια των πορτοφολιών αυτών. Και το ανταλλακτήριο μα συμβαίνει. Βουλεύει ώστε το χρησιμοποιείτε να μην χρησιμοποιείτε παλιέ διευθύνσει και να δημιουργήσετε καινούριε, διότι οι παλιέ μπορεί να είναι δηλητηριασμένε εντό αγωγικών από του hacker. Και εμεί θα πάμε και στην Binance και θα πάμε για αρχή τον κύριο CZ, που όπω σα είχα πει από τα προηγούμενα επεισόδια στα κρυπτονέα, είχα πει ότι ο κύριο CZ είχε πάρει ένα δάνειο 250 εκατομμυρίων δολαρίων από την BAM. Αυτό φαίνεται να είναι ψευδή είδηση και από ό,τι λέει ο κύριο CZ δεν είναι αυτό που πήρε το δάνειο, αλλά η ίδια η εταιρεία πήρε ένα δάνειο από αυτόν 250 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είναι ένα δάνειο που δεν έχει πάρει Ηδιο πίσω. Επίση, στα σχόλια παρακάτω έχει αφήσει μερικέ αιχμέ ότι τώρα τελευταία βγαίνουν αρκετέ ψεύτικε ή μη ακριβεί ειδήσει για την Binance, παρόλα αυτά δεν μα έδωσε κάποια περαιτέρω λεπτομέρεια και εμεί αναμένουμε να δούμε αν θέλει να πει κάτι παραπάνω. Και πέρα από αυτό, θα πάμε και σε μία μικρή έρευνα για την Binance από την K33 που δείχνει ότι ο όγκο συναλλαγών τη Binance στο spot Bitcoin έχει πέσει και φυσικά έχει πέσει και σε όλα τα υπόλοιπα ανταλλακτήρια. Καθώ ο μέσο όγκο στο spot Bitcoin τη Binance έχει μειωθεί. Κατά 57% από την 1η Σεπτεμβρίου, με τον όγκο να έχει μειωθεί κατά 48% για όλα τα ανταλλακτήρια κρυπτο συνολικά. Και ο όγκο για το spot Bitcoin έχει μειωθεί περισσότερο από 8% τι τελευταίε 7 μέρε, από το χαμηλότερο 35 μηνών. Παρακαλώ, όπω μπορείτε να δείτε και από αυτό εδώ πέρα το διάγραμμα. Και εγώ υποθέτω ότι αν μέχρι τι 25 του μήνα η Binance έβρει κάποιον συνεργάτη για το SEPA, όπω ξέρετε, αυτό ο όγκο θα πέφτει όλο και περισσότερο, διότι όλο και λιγότεροι θα μπορούν να βάλουν χρήματα στην Binance. Ναι, υπάρχουν άλλε επιλογέ, το γνωρίζω. παρόλα όλα αυτά, οι άλλε επιλογέ έχουν και fees. Ενώ το SEPA ήταν δωρεάν ουσιαστικά και ίσω αυτό εμποδίσει κάποιου από το να βάλουν χρήματα στην Binance. Και εμεί θα πάμε και στα αποκεντρωμένα μα ανταλλακτήρια και θα πάμε στο Balancer, το οποίο πλέον μαθαίνουμε ότι από ό,τι φαίνεται δεν ευθύνεται το ίδιο για το hack που έφαγε, που είναι ένα hack που του κόστησε 238.000 δολάρια. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, οι εγκληματίε έκαναν επίθεση στο DNS πάροχό του και αυτό το λόγο χακαρίστηκε. Το ότι είναι το DNS είναι λίγο εκτό από τα κρύπτο και τι ειδήσει, οπότε δεν θα το αναλύσω περαιτέρω, παρόλα αυτά, αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι δεν ευθύνεται το ίδιο του DeFi για το hack που έφαγε. Και ουσιαστικά προσπαθεί να ανακάμψει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μέσα πάμε και στα νομίσματά μα και θα πάμε για αρχή στο Tether που κατάφερε να αποκτήσει το 20% τη γερμανική εταιρεία εξόρυξη Bitcoin Nother Data. Αλλά κατάφερε να πάρει αυτό το ποσοστό με έναν ασυνήθιστο τρόπο, λέει και το άρθρο. Καταρχά, το Tether επένδυσε 420 εκατομμύρια δολάρια στο να αγοράσει για την εταιρεία 100.000 GPU Nvidia H100, που είναι κάρτε γραφικών που συνήθω τη βλέπω σε LLM ή αλλιώ Large Language Model ή αλλιώ το JCPT. Είναι κάρτε γραφικών που χρησιμοποιούνται για να εκπαιδεύσει αυτό το σύστημα και άλλα παρόμοια. Παρ' όλα αυτά, κανεί δεν είπε ότι δεν είναι χρήσιμε και για mining, σωστά. Οπότε γι' αυτό το λόγο το Tether τι αγόρασε για την εταιρεία και ω ανταμοιβή η εταιρεία του έδωσε το 20% των μετοχών τη. Και εμεί θα περάσουμε και στο Polygon που έχουμε πάρα πολύ θετικά νέα καθώ ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αναβάθμιση και γέφυρα του Dragon Fruit Update και Polygon ZK EVM Beta, που αυτέ οι αναβαθμίσει έχουν ενημερώσει το Polygon GKEVM Mainnet Beta με την πιο πρόσφατη έκδοση τη Solidity, τη γλώσσα προγραμματισμού του Ethereum. Που αυτό θα αυξήσει προφανώ την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα στο ίδιο το Polygon, διατηρώντα την ισοδυναμία των συναλλαγών στα EVM που είχε ήδη. Και εμεί απλούστατα αναμένουμε και τη μεγάλη αναβάθμιση του Polygon που θα αλλάξει και το όνομα του διακριτικού του. Και με αυτά θα πάμε και στην κρυπτογορά. Με το Bitcoin με το ζόρι να κρατιέται στι 27.000 δολάρια και να είμαστε ουσιαστικά μέσα αντίστασή μα και να μην έχουμε καταφέρει να τη σπάσουμε επιτυχώ. Και για τα επιτόκια στην Αμερική, οι προβλέψει έπεσαν μέσα και ο κύριο Πάουλ τα άφησε ακριβώ ίδια. Και ήδη γίνονται συζητήσει σε 1,5 μήνα που είναι η επόμενη αύξηση των επιτοκίων. Τι θα κάνει ο κύριο Πάουλ, θα τα αφήσει τα ίδια, θα τα αυξήσει ή θα τα μειώσει. Αλλά για να είμαι ειλικρινή, κανεί δεν συζητά για μείωση. Όλοι λένε ή για αύξηση ή ότι θα μείνουμε άλλον ένα μήνα σταθεροί. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 21 Ιανουαρίου του 2023. Να συνακοινώσω το προεχόμενο που ακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που Μόνο για εφευρετικού λόγου και σε καμία περίπτωση να τέλειω Επενδική συμβουλή, μόνο επενδική γνώμη. Παρακαλώ, εγγραφήστε στο κανάλι σα, αλλά και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλο του επεισοδίου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.